Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σε ένα βίντεο το οποίο το γυρίζω από τη Λίλ της Γαλλίας. Πράγμα το οποίο δεν μπορείτε να το νιώσετε από τα vibes του δωματίου, αλλά ήταν το μόνο ήσυχο μέρος που μπορούσα να κάτσω έτσι λίγο να τα πούμε. Έκανα σε αυτό το fancy ποτηράκι λίγο τσάι, γιατί αρρώστα τις προηγούμενες μέρες και ακόμα λίγο είμαι άρρωστη. Σε αυτό το πολύ λίγο που είσαι και δεν είσαι, είσαι λειτουργική. Θεωρητικά μπορείς να κάνεις τα πάντα, αλλά πρακτικά νιώθεις ότι κάτι είναι off στο σώμα σου. Θέλησα να κάνω αυτό το βίντεο γιατί μου λείψατε και είπα έτσι να χαζολογήσουμε λίγο, να πούμε κάποια νεάκια. Πώς κύλησαν οι τελευταίες μέρες? Λοιπόν, ξεκίνησα ένα ταξίδι από τη Γάνδη, το οποίο βέβαια δεν πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί όπως είπα αρρώστησα. Οπότε πέρασα τις μέρες μου στο κρεβάτι του ξενοδοχείου στη Γάνδη, βλέποντας The Chase, το οποίο κανονικά δεν επιτρέπεται να βλέπεις The Chase στο εξωτερικό, τουλάχιστον στη Γάνδη δεν επιτρεπόταν, δεν είχαμε πρόσβαση σε ελληνικά προγράμματα. Αλλά έχω μία φανταστική λύση για αυτό, που σου επιτρέπει να έχεις πρόσβαση από το εξωτερικό σε οτιδήποτε ελληνικό, αλλά και από την Ελλάδα σε οτιδήποτε αφορά το εξωτερικό. Και η λύση σε αυτό είναι το VPN, το οποίο είναι life changer. Και σε αυτό το σημείο έρχεται και ο χορηγός αυτού του βίντεο, ο οποίος είναι το Surfshark. Ουσιαστικά αλλάζεις μέσω του VPN την IP που φαίνεται να έχει ο υπολογιστής σου, οπότε μπορείς να δεις όλα τα προγράμματα που εσύ θέλεις από όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο. Γιατί εκτός από τα καμένα τηλεπαιχνίδια που θέλω να βλέπω όσο είμαι στο εξωτερικό, θέλω επίσης πολλές φορές να δω κάποιες σειρές πολύ γνωστές που υπάρχουν στο Netflix αλλά δεν υπάρχουν στο ελληνικό Netflix για κάποιο λόγο. Το Surfshark λοιπόν έχει τη λύση για όλα αυτά και σε προστατεύει και κρυπτογραφώντας τα δεδομένα σου και αποκρύπτοντας από ποιον υπολογιστή μπαίνεις σε οποιοδήποτε site, οπότε έχεις και περισσότερη ιντερνετική ασφάλεια. Το Surfshark λοιπόν μου έδωσε ένα κωδικό 83%, δηλαδή τσάμπα, 83% έκπτωση με τον κωδικό Πινελόπη. Θα σας βάλω όλα τα απαραίτητα link κάτω στην περιγραφή για να μπείτε να το τσεκάρετε, γιατί είναι πραγματικά φανταστικό. Αυτά λοιπόν για τον χορηγό μας. Πάμε πίσω στο βίντεο, πάμε πίσω στο τι συνέβη τις τελευταίες μέρες στη ζωή μου. Λοιπόν, ενθουσιάστηκα πολύ με τη Γάνδη, μπορώ να πω, έστω και από το λίγο που μπόρεσα να τη δω. Μου φάνηκε πάρα πολύ παραμυθένια πόλη. Θα έμενα, αλλά δεν θα έμενα σίγουρα για πάντα. Είναι μικρή και μαζεμένη και νιώθω ότι ήδη λίγο έτσι την ψιλοείδα και την ψιλοκατάλαβα. Είναι όμως πάρα πολύ στη φάση μου, όλοι είναι έτσι σε άλλους ρυθμούς, είναι στο slow living. Κάνουν ποδηλατάκι, προσέχουν την πόλη τους, τα έχουν όλοι καθαρά. Κυκλοφορούν με τις tote bags τους. Δεν χρησιμοποιεί κανένας αυτοκίνητο. Πραγματικά έβλεπες αυτοκίνητο μία φορά στο τόσο, λες και ζούμε στο 1960. Ήτανε πραγματικά παραμυθένιο. Κάνανε πικνίκ, τα παιδάκια έξω παίζανε. Υπήρχε μια αίσθηση ασφάλειας, τάξης. Τα λεωφορεία δεν ήταν πίχτρα. Μπορούσες να πήγες να κάτσεις τη θεσούλα σου, να διαβάσεις το βιβλιαράκι σου, σαν καλός Ευρωπαίος πολίτης. Είχε έτσι μια ηρεμία, μια γαλήνη που δεν την έχουν όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν θέλω δηλαδή να πω ότι μόνο εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την αίσθηση. Και εδώ στη Λίλη που είμαι τώρα, καμία σχέση. Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού δουλεύω και όλες κανονικά, το οποίο σημαίνει ότι δεν το ζω τόσο σαν τουρίστα στο ταξίδι, γιατί το πρωί μπορεί να δουλεύω, περιμένω να τελειώσω κάποιες υποχρεώσεις για να μπορέσω να βγω κτλ. Και είχε ένα ενδιαφέρον αυτό, γιατί βλέπω την πόλη πιο πολύ σαν να ζω εδώ. Βλέπω, ας πούμε, το πρόβλημα που έχει κάποιος όταν βγαίνει στις 6 ώρα το απόγευμα μετά τη δουλειά και δεν έχει τίποτα να κάνει. Για κάποιο λόγο όλα κλείνουν εδώ πέρα στις 6. Τα ωράρια είναι όλα πολύ πιο νωρίς από ό,τι έχουμε συνηθίσει εμείς. Πηγαίνουν, ας πούμε, για ποτάκι, για μπυρίτσα, κάτι τις 4-5 τύπου για βράδυ και μετά δεν έχει τίποτα. Τώρα λοιπόν η Λίλ. Δεν είμαι πολλές μέρες εδώ. Δεν έχω ακόμα άποψη για το μέρος, αλλά με το που ήρθα κατάλαβα ότι δεν έχει τα vibes της Γάνδης που μου άρεσαν. Είναι ένα τελείως διαφορετικό μέρος, είναι λίγο πιο κλασική ευρωπαϊκή πόλη. Ένιωσα λίγο σαν να το έχω ξαναδεί όλο αυτό πολλές φορές. Αλλά θα δείξει, ας μην βγάλουμε συμπεράσματα ακόμα, γιατί είμαι εδώ πάρα πολύ λίγες ώρες. Πήρα αυτή την πιτζάμα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, Chicago Bulls.
Και σκέφτηκα, μια και η μαρουστούλα, μια και έτσι έχουμε καιρό να κάνουμε σουσού, να κάνουμε ένα βίντεο, οι υποθέσεις σας για μένα. Σας ζήτησα λοιπόν να μου πείτε στο Instagram τι πιστεύετε ότι ισχύει για μένα, για να σας πω εγώ αν το επιβεβαιώνω ή αν το διαψεύω. Και μου πάτε πάρα πολύ έτσι ωραία πραγματάκια, γίνατε πολύ δημιουργικοί και δημιουργικές. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο πιστό, ξεκινώ με τυχαία σειρά. Πιστεύω ότι είσαι αρκετά ντροπαλούλα. Νομίζω ότι στο scale από το 1% ντροπαλή μέχρι το 10% ανοιχτή και κοινωνική, είμαι εκεί γύρω στο 6,5-7. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι πάω τόσο πολύ προς τον ντροπαλούλα, αλλά είμαι και κοντά στη μέση. Έχει σταματήσει εντελώς τα υπερφαγικά και τις κακές σκέψεις για το σώμα σου. Υπερφαγικά πρέπει λίγο έτσι να ξεχωρίσουμε τι είναι. Τα υπερφαγικά είναι μια παθολογική κατάσταση, την οποία έχω την εντύπωση ότι ποτέ δεν έχω περάσει. Αλλά σίγουρα έχω ξεσπάσει το φαγητό αρκετές φορές στη ζωή μου και όχι, δεν το έχω σταματήσει εντελώς, μπορεί και τώρα να συμβεί. Απλά δεν θα συμβεί σε κάποιον ακραίο βαθμό. Και σίγουρα δεν έχω σταματήσει κακές σκέψεις για το σώμα μου. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία τα ελέγχουμε. Απλά μπορεί να έρθει κακιά σκέψη και να τη διαχειριστώ πάρα πολύ καλά. Μιλάς μορουδίστικα όταν είσαι σε αμηχανία. Φοβερή παρατήρηση ήταν αυτή. Λοιπόν, μιλάω γενικά νηνίστικα, όχι μόνο όμως όταν είμαι σε αμηχανία, αλλά και ή μάλλον κυρίως όταν νιώθω πολύ άνετα με τον άλλον. Οπότε, ναι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την αμηχανία, αλλά και κάποιες φορές μπορεί να συμβεί και γι' αυτό το λόγο. Σ' αρέσει να χαζεύεις τα φυλάδια των σούπερ μάρκετ? Καθόλου δεν μ' αρέσει να τα χαζεύω. Δεν έχεις κάνει ποτέ one night stand? Λοιπόν, το σκεφτόμουν κι εγώ αυτό τις προάλλες. Νομίζω δεν έχω κάνει. Μερικές φορές κοιμάσαι με διαφορετικές κάλτσες. Γενικά προσπαθώ να μην κοιμάμαι με κάλτσες, δεν μ' αρέσει. Αλλά όταν φοράω κάλτσες, όχι απαραίτητα. Όταν κοιμάμαι, το φοράω κάλτσες γενικά. Πολλές φορές φοράω διαφορετικές. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να κρατήσω τα ζευγάρια μου σωστά. Και εκείνη την ώρα που θέλω να βγω από το σπίτι και βιάζομαι και δεν βρίσκω το ζευγάρι το σωστό, τις βάζω όπως να είναι. Σε ενόχλησε παραπάνω από όσο έδειξες ότι πήρες βάρος? Δεν είναι υπόθεση, είναι μάλλον ερώτηση. Εκείνη την ώρα, μέχρι να γυρίσω σπίτι και να σας κάνω τον απολογισμό μου, ναι, στην αρχή πέρασα λίγο από όλα τα στάδια των συναισθημάτων, όπως και όλες μας νομίζω, μωρέ, κάποιες φορές στη ζωή μας που έχουμε πάρει παραπάνω κιλά και το βλέπουμε ξαφνικά. Στην αρχή βγαίνουν όλα τα όλη σαπίλα της κοινωνίας από μέσα μας. Όλα τα κακά, τα στερεότυπα που μας έχουν ριζωθεί από μωρά βγαίνουν ξαφνικά προς τα έξω, οπότε σίγουρα, ρε παιδί μου, έπεσα στην αρχή, αλλά η δεύτερη σκέψη, που θεωρώ ότι είναι και η πιο σημαντική, γιατί η πρώτη σκέψη είναι η αισθηκτόδης, η δεύτερη σκέψη είναι η συνειδητή, ήταν αυτή ακριβώς που έδειξα και σε εσάς και συνεχίζει να είναι αυτή. Φαίνεσαι οργανωμένη, αλλά κάνεις procrastination. Κάποιες φορές ισχύει αυτό, κολλητή. Είσαι σε φάση που τα συναισθήματά σου είναι εντελώς πρωτόγνωρα και μπερδεμένα? Ναι. Θα προτιμούσες να ζήσεις σε χωριό ή σε επαρχία με κοντινές αποστάσεις? Δεν ξέρω από πού το συμπέρανε αυτό η φιλενάδα. Αυτή την περίοδο σίγουρα όχι. Νιώθω παιδί της πόλης και πιο συγκεκριμένα παιδί του κέντρου, οπότε καθόλου δεν θέλω να πάω μείον σε χωριό. Αλλά καταλαβαίνω από πού μπορεί να πήρε αυτό το vibe. Γιατί έχω και μια πλευρά η οποία θα ήθελε να έχει το κυπάκι τη, να φυτεύει, να κάνει τα ψωμάκια, να κάνει τις πιτούλες τη. Έχω και μια τέτοια πλευρά. Αλλά νομίζω θα βαριόμουν πάρα πολύ να μείνω σε χωριό. Σέβεσαι τόσο πολύ τον εαυτό σου που έχεις κάνει σχέσεις μόνο με καλά παιδιά, συσσαγωγικά. Λοιπόν, επίσης και αυτό το σκεφτόμουν τις προάλλες. Όντως έχω σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση τα άτομα που έχουν περάσει από τη ζωή μου και πιστεύω ότι με όποια γυναίκα καταλήξουν θα είναι τυχερή. Αλλά σκεφτόμουν αν αυτό έχει να κάνει με τον αυτοσεβασμό ή αν έχει να κάνει με το ότι φοβόμουν τόσο πολύ να μην πληγωθώ που ήθελα να είμαι σίγουρη ότι θα έχω δίπλα μου ένα πολύ καλό παιδί. Τροφή για συζήτηση με τον ψυχολόγο. Δεν έχεις καπνίσει τσιγάρο ποτέ και σε αποθεί ακόμα και η σκέψη? Έχω καπνίσει μια φορά και ήταν απέσιο και με αποθεί ακόμα και η σκέψη. Είσαι πολύ δοτικός άνθρωπος.
Είμαι δοτικός άνθρωπος, πιστεύω. Νιώθω ότι η λάμψη που εκπέμπεις τώρα δεν θα ήταν η ίδια με κάποια χρόνια πριν. Ναι, σίγουρα δεν είναι η ίδια με κάποια χρόνια πριν και νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, όντως τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε με το πραγματικό μας εαυτό και τον μαθαίνουμε καλύτερα. Σου αρέσει να πηγαίνεις για καφέ μόνος και να βρίσκεις λίγο χρόνο ποιοτικό για τον εαυτό σου? Ναι, full. Μ' αρέσει πάρα πολύ να περνάω λίγο χρόνο μέσα στη μέρα με τον εαυτό μου. Έστω 1-2 ωρίτσες μου αρκούν για να ανανεωθώ και μετά έχω πάρα πολύ ενέργεια να δώσω και στους άλλους, αλλά χρειάζομαι αυτό το λίγο. Θέλεις να έχεις παιδιά, όχι απαραίτητα βιολογικά, γιατί ξέρεις ότι θα τα μεγαλώσεις σωστά. Τι ωραίο. Θα ήθελα κάποια στιγμή και θα ήθελα πολύ, ας πούμε, να τα μεγαλώσω με κάποιες αρχές που έχω σκεφτεί, κάποια λάθη να τα αποφύγω, οπότε επιβεβαιώνω. Είσαι πιο χαλαρή από την Κατερίνα. Λοιπόν, αρχικά, οποιοςδήποτε είναι πιο χαλαρός από την Κατερίνα. Κατερίνα, και σ' αγαπώ. Δεύτερον, είμαστε και οι δύο πάρα πολύ αγχωτικές και στη σύγκριση είμαι σίγουρα πιο χαλαρή, ρε παιδί μου, από την Κατερίνα. Δηλαδή, όταν θα έχουμε ένα checklist, εγώ θα είμαι αυτή που θα πω ότι, ξέρεις τι, αυτό το τελευταίο όπως πούμε, δεν είναι τόσο απαραίτητο να το κάνουμε τώρα και να αγχωθούμε και γι' αυτό. Και συνήθως θα συμφωνήσει και η Κατέρνα και θα το ακούσει αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι καμία από τις δύο μας χαλαρή. Παίρνω εγώ αυτό το ρόλο γιατί είμαι λίγο περισσότερο στη συγκεκριμένη σχέση, ισορροπία. Είσαι πάντα στην ώρα σου. Δεν ξέρω αν είμαι πάντα στην ώρα μου, αλλά ποτέ δεν αργώ ακραία πολύ. Ποτέ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα συστήσει πολύ. Μπορεί να συστήσω ένα δεκαλεπτάκι, ένα τεταρτάκι, μάξ, άμα συμβεί κάτι. Θα τρέξω για να προλάβω, θα πάρω ταξί. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι δεν θα σεβαστώ το χρόνο κάποιου, εκτός άμα συμβεί πραγματικά κάτι. Να την πατήσω με κάποιο τρόπο, να έχει κάποια απεργία, δεν ξέρω, να το ξεχάσω. Αλλά σε γενικές γραμμές προσπαθώ πάρα πολύ για να είμαι συνεπής. Έχεις πάρα μα πάρα πολύ χιούμορ. Από πού το κατάλαβες εσύ μωρί αυτό? Δεν ξέρω, πιστεύω ότι στο κανάλι μου δεν έχω καθόλου χιούμορ αντικειμενικά. Ειδικά σε σχέση με το πώς είμαι στην κανονική ζωή, δεν το δείχνω στο κανάλι καθόλου. Όταν ήσουν μικρή σου άρεσαν πολύ πολύ pocket? Ναι, πάρα πολύ μου άρεσαν. Και τώρα δηλαδή μόνο που το σκέφτομαι παίρνω το cozy feeling. Πιστεύω ότι δεν ανοίγεσαι τόσο εύκολα σε άτομα, ιδίως αν δεν τα έχεις γνωρίσει πολύ. Γενικά εγώ πιστεύω για την εαυτό μου ότι ανοίγομαι πάρα πολύ εύκολα. Εκτός άμα κάτι, ας πούμε, άμα ξεκινήσω εγώ να ανοίγομαι και η αντίδραση που πάρω δεν είναι ακριβώς αυτή που θα ήθελα και καταλάβω ότι δεν βαϊμπάρεις με το άνοιγμά μου, εκεί πέρα μπορεί να σταματήσω. Αλλά γενικά η πρώτη μου στάση απέναντι σε όλους τους ανθρώπους είναι να τους βλέπω πάρα πολύ θετικά και ότι όλοι είναι πάρα πολύ καλοί και δεν πρόκειται κανείς να με παρεξηγήσει, οπότε έχω την τάση να υπερανοίγομαι και είναι και ένας τρόπος μου να σε κάνω να νιώσεις άνετα, γιατί ξέρω ότι αν ανοιχτώ εγώ σου δίνω το ελεύθερο να νιώσεις άνετα, να ανοιχτείς λίγο κι εσύ, οπότε το κάνω έτσι και λίγο σαν τακτική δημιουργίας παραπάνω σχέσεων με τα άτομα που με ενδιαφέρουν, οπότε αυτό το διαψεύδω. Παρότι αγαπάς την υγιεινή διατροφή, σου φτιάχνει αρκετά τη διάθεση το fast food και τα γλυκά. Ισχύει αυτό. Αγαπώ την υγιεινή διατροφή για το πώς με κάνει να αισθάνομαι, αλλά είμαι ένα λιχούδικο πλάσμα στη ψυχή. Αυτό. Παρότι καμιά φορά πνίγεσαι με τα τόσα που έχεις στο κεφάλι σου, σου αρέσει το πόσο παραγωγική είσαι, κάπως ισχύει αυτό. Πνίγομαι, γκρινιάζω, αγχώνομαι, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν θα ήθελα να είχα να κάνω λιγότερα, γιατί μετά θα αναζητούσα το κάτι παραπάνω. Είσαι πολύ άνετη μέχρι να υποθεί αρνητικό σχόλιο, μετά τρελαίνεσαι. Λοιπόν, αυτό στην πραγματική ζωή, δηλαδή σε live καταστάσεις, δεν ισχύει καθόλου. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι συνήθως όταν μου λένε ένα αρνητικό σχόλιο στην πραγματική ζωή μου, παίρνει πάρα πολύ ώρα να το επεξεργαστώ και να κάνει thinking το σχόλιο. Οπότε εκείνη την ώρα μου λένε ένα αρνητικό σχόλιο, εγώ συνεχίζω χαλαρή, μιλάω κτλ. Μετά γυρνώ σπίτι μου και το σκέφτομαι και λέω, γιατί το ανέχτηκες αυτό, γιατί σου είπαν αυτό το πράγμα μες στη μούρη σου και απλά γέλασες και δεν είπες τίποτα. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό, μου παίρνει πάρα πολύ ώρα να επεξεργαστώ και να καταλάβω ότι κάτι που υπόθηκε ήταν κακιούλα και να αντιδράσω σε αυτό. Θέλεις να έχεις τον έλεγχο και όλα να περνάνε από τα χέρια σου, είσαι δηλαδή συγκεντρωτική? Όχι, όταν εμπιστεύομαι την ομάδα
που συνήθως εμπιστεύω με την ομάδα, δεν είμαι καθόλου συγκεντρωτική, θα έλεγα. Καθόλου. Δηλαδή, ίσα-ίσα που πιστεύω ότι αν θέλεις να έχεις το βέλτιστο αποτέλεσμα, πρέπει να αφήσεις τον καθένα να κάνει αυτό που ξέρει, έτσι όπως ο ίδιος πιστεύει και έτσι όπως ο ίδιος το νιώθει. Γιατί υποτίθεται ότι αυτόν τον άνθρωπο τον έχεις πάρει σε αυτήν την ομάδα γιατί εκτιμάς τη δουλειά του, την αισθητική του, την άποψή του. Οπότε δεν θα έλεγα ότι είμαι συγκεντρωτική. Και γι' αυτό το λόγο και πολλές φορές τα πηγαίνω καλά με συγκεντρωτικούς ανθρώπους, γιατί μπορώ να τους παραχωρήσω. Δεν με ταράζει το να μην έχω τον έλεγχο και σε αυτό το έξτρα κομμάτι εγώ. Δεν μπορείς να έχεις τα νύχια σου άβαφα. Πώς ισχύει αυτό? Είναι θλιβερό, αλλά όντως δεν μπορώ να τα έχω άβαφα. Έχει σχεδόν βρει την Πινελόπη. Δεν ξέρω, μακάρι. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είσαι ο τύπος που αν τα πιάτα είναι άπλυτα δεν κοιμάσαι. 100% αυτή η τρελή. Και τέλος, πολλές μου είπατε έχεις αγόρι, δεν έχεις αγόρι, απλά δεν θες να μας δείχνεις την προσωπική σου ζωή. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, παιδιά. Και ο λόγος είναι ότι όταν είχα μία πολύ μεγάλη σχέση πριν από κάποια χρόνια, την έδειχνα στο κανάλι και το έχω μετανιώσει πάρα πολύ, γιατί όταν ήρθε η φάση που χωρίσαμε, αναγκαστικά έπρεπε και αυτό να φανεί στο κανάλι. Δεν μπορούσε κάπως να κρυφτεί και ήταν πάρα πολύ και δύσκολο και άβολο και δεν ήθελα μετά από αυτό να το ξανακάνω. Δεν ήθελα να δώσω το δικαίωμα σε κανέναν, ούτε να σχολιάζει, ούτε να ξέρει, ούτε να έχει άποψη, ούτε να κρίνει. Και μάλιστα τη συγκεκριμένη σχέση την είχα προβάλει πάρα πολύ λίγο. Δεν είναι ότι δηλαδή έδειχνα τη σχέση μέσα από το κανάλι. Έδειχνα πάλι αυτά που δείχνω και τώρα και απλά σε κάποιο πλάνο μπορεί να φαινόταν ή οτιδήποτε. Και ήδη και μόνο από αυτό ένιωσα υπερβολικά εκτεθειμένη και ότι υπάρχουν κάποια κομμάτια της ζωής μου που δεν θέλω να τα δείχνω και δεν θέλω να δίνω πρόσβαση σε άγνωστο κόσμο να εκφέρει γνώμη, μια κακιά ενέργεια προς τα εμένα. Δεν ξέρω πραγματικά. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είναι σχεδόν φίλοι μου και νιώθω ότι θα ήθελα να μοιράζομαι περισσότερα πράγματα μαζί τους. Αλλά επειδή πάντα υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που τα παρατηρεί όλα μόνο για να σχολιάσει, για να κουτσομπολέψει, γιατί θέλει από όλα να βγάλει κάποιο συμπέρασμα και κάτι, τζούσι να βγάλει, να πει οτιδήποτε, θεώρησα ότι το καλύτερο για μένα και για τις δικές μου σχέσεις είναι να τις προστατεύω λιγάκι, μέχρι τουλάχιστον εγώ να νιώθω πολύ μεγάλη ασφάλεια να μοιραστώ κάτι. Και γι' αυτό το λόγο και σταμάτησα να το κάνω. Βέβαια, πολλές φορές έχετε καταλάβει και χωρισμούς και τέτοια, διάφορα. Τα καταλαβαίνετε κάποιες και τα χειρίζεστε με πάρα πολύ διακριτικό και σιγανό τρόπο. Μπορεί να πείτε μια καλή κουβέντα παραπάνω, αλλά δεν θα το κάνετε θέμα και το εκτιμώ πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο σεβασμός προς το ίδιο το τρίτο άτομο. Και το τι μπορεί να θέλει να δείξει προς τα έξω, τι μπορεί να θέλει να δείξει στα social media. Δεν σημαίνει επειδή εσύ έχεις κανάλι ότι θέλει και ο άλλος όλη αυτή την έκθεση και όλη αυτή την κριτική που μπορεί να του έρθει. Παρ' όλα αυτά, αυτό το κανάλι και αυτός ο κόσμος εδώ πέρα μέσα νομίζω ότι είναι ό,τι πιο κοντινό στον κόσμο που εγώ θα ήθελα να βλέπω εκεί έξω. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, σας ευχαριστώ που με καταλαβαίνετε, που είστε εδώ κάθε εβδομάδα και που περνάμε τόσο ωραία και μου κάνετε παρέα και σήμερα. Θα πάω τώρα μια βολτίτσα να εξερευνήσω τη Λίλ. Υπενθυμίζω για τον κωδικό του Surfshark που έχουμε κάτω στην περιγραφή, να μπείτε να τσεκάρετε τα links. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα με ένα νέο βιντεάκι. Μπορεί να είναι και αυτό από το εξωτερικό, για να σας δείξω και κάτι έτσι λίγο παραπάνω. Αυτά, φιλάκια, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Να είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.